21 Μαΐου 2020, τα μαθήματά μας. Προχωράμε στη σελίδα 56, αντιγραφή και ορθογραφία. Πολλαπλασιασμός διψήφιου με διψήφιου. Εννοείται, ξέρεις πάρα πολύ καλά την προπαίδεια. Αντιγραφή και ορθογραφία είπαμε, και ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο θα μάθουμε, δεν είναι τόσο δύσκολο, λίγη προσοχή θέλει, είναι οι αναφορικές αντωνυμίες. Έχουμε μάθει πολλές αντωνυμίες, σήμερα θα μάθουμε και τις αναφορικές αντωνυμίες που εισάγουν και αυτές αναφορικές προτάσεις. Προτάσεις εισάγονται με συνδέσμους, με αντωνυμίες, και η κάθε πρόταση κάτι δείχνει, κάτι δηλώνει. Τώρα, οι αναφορικές προτάσεις μας λένε κάτι το οποίο το νόημά του αναφέρεται, μιλάει δηλαδή για κάτι άλλο. Θα το δεις πάρα πολύ αναλυτικά και με παραδείγματα και με μία άσκηση, και θα το καταλάβεις σίγουρα από το link το οποίο θα σου βάλω κάτω στα σχόλια. Και ένα κειμενάκι που θα πρέπει να υπογραμμίσεις αναφορικές αντωνυμίες που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο. Όχι τις αναφορικές προτάσεις, μόνο τις αναφορικές αντωνυμίες. Που, ό,τι με κόμμα που σημαίνει οτιδήποτε, ο οποίος, η οποία, το οποίο, όσος, όσοι, όσο κτλ. 56 λέω στη φωτοτυπία σελίδα, αλλά εγώ εδώ βλέπω ότι είναι μέχρι 56, γιατί τα πίσω δεν τα έχουμε κάνει, οπότε θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσεις διαβάζοντας αυτό το ωραίο κειμενάκι, το οποίο θα το διαβάσουμε και στο τηλεμάθημά μας, από το πρώτο τηλεφώνημα στο πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα. Πώς προχωράει το ανθρώπινο θαύμα. Η ανακαλύψη του ανθρώπου. Να σου κάνω κι εγώ τώρα μάθημα εδώ από το σπίτι μου και να το δέχεσαι μετά από ορισμένες μέρες στον υπολογιστή σου. Αυτό είναι το ανθρώπινο θαύμα, αυτά που έχει εφεύρει ο άνθρωπος και έχει κάνει τη ζωή μας τόσο εύκολη, ακόμα και τώρα στην καραντίνα, στο κλείσιμο των σχολείων, που είχαμε απόσταση, τα μαθήματα προχωρούσαν μια χαρά χάρη στο ανθρώπινο θαύμα. Διάβασε λοιπόν τη λέξη, τι σημαίνουν εδώ πέρα οι άγνωστές σου λέξεις, και μετά ένα παιχνίδι γνώσεων θα απαντήσεις σε αυτά εδώ πέρα τα οποία σε ρωτάει. Και σωστές απαντήσεις και τα λοιπά. Διάβασε το αυτό. Δεν θέλω να κάνεις καθόλου αυτό τη δύο. Να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Και αυτή είναι που σου είχα πει η 56. Σύνδεση τις δύο προτάσεις με την αντωνυμία που. Συνδέονται. Η αντωνυμία που, με την οποία μια ολόκληρη πρόταση αναφέρεται σε μια άλλη λέξη μιας άλλης πρότασης, ονομάζεται αναφορική. Αυτό είναι η αναφορική πρόταση και αναφορική αντωνυμία. Και μας λέει πάλι ποιες είναι. Στο έχω πει και εγώ στη φωτοτυπία. Το αναφορικό ότι γράφεται με υποδιαστολή και μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με το οτιδήποτε. Έτσι ξεχωρίζει από τον ειδικό σύνδεσμο ότι. Μου είπε ότι θα έρθει το απόγευμα σπίτι μου. Μου είπε πως θα έρθει το απόγευμα σπίτι μου. Αυτός είναι ο ειδικός σύνδεσμος. Ενώ το ότι με κόμμα το αναφορικό είναι οτιδήποτε. Μου είπε οτιδήποτε θα έρθει το απόγευμα σπίτι μου. Δεν ταιριάζει. Επίσης οι αντωνυμίες ο οποίος όταν ενώνονται με το άκλητο δίποτε, γίνονται οποιοδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε. Ωραία, και περιγράψε πώς λειτουργεί το τηλέφωνο συμπληρώνοντας το παρακάτω κείμενο με τις αναφορικές αντωνυμίες που λείπουν. Μία άσκηση πάλι για τις αναφορικές αντωνυμίες. Αυτά σχετικά με τη γλώσσα. Έχεις δουλίτσα να κάνεις. Αλλά είναι και Παρασκευή, όχι Πέμπτη είναι. Πέμπτη, ναι. Έχεις δουλίτσα, εντάξει. Πάμε τώρα στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά έχουμε τους μεγάλους αριθμούς ως το 1 εκατομμύριο. 500.000, 800.000, 700, 200,
Διαβάζεις το κειμενάκι, απαντάς σε ερωτήσεις, ποιο από τα ευρήματα είναι το αρχαιότερο. Εύκολο σχετικά, δεν έχει σπάσει κεφαλιές. Και τα βάζεις εδώ στην αριθμογραμμή. Να το εκατομμύριο και κατεβαίνουμε 900.000, 800, 700, 600 και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Αυτά λοιπόν και τα μαθήματά μας της Πέμπτης. Καλό σου διάβασμα.